Ναι, επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής τακτικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα άσκησε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ανατολή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ Βαγγέλης Αργύρης. Ο κύριος Αργύρης έκανε λόγο για μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας την τελευταία τριετία της Νέας Δημοκρατίας χειρότερη ακόμη και από την πιο άσχημη περίοδο του Πασόκ. Κάλεσε μάλιστα τα στελέχη της κυβέρνησης, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, να μην συγκρίνουν τις κυβερνήσεις των δύο κομμάτων, γιατί έχουν να παρουσιάσουν ένα πλήρως διαφορετικό έργο. Να σταματήσω καλαμπούρι περί 20 χρόνων. Αν θέλουν λοιπόν αριθμητική, θα την κάνουμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Θα την κάνουμε κάθε μέρα για να θυμίσουμε ότι από τη μεταπολίτευση και μετά κυβερνήσαμε τον τόπο 17,5 χρόνια και τον κυβερνάνε ήδη 15 χρόνια. Ας κάνουν λοιπόν δίπλα και ας βάλουν σε αντιπαράθεση το έργο. Τους προκαλέσαμε και εγώ τους προκαλώ συνέχεια. Όποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας θέλει, εάν μπορέσει να συνδέσει η Νέα Δημοκρατία έστω και με ένα έργο στην περιοχή, στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, την προσφορά της και το σχεδιασμό της, για να μην την αντινικήσω, είναι μόνο το τρίτο λύκειο. Αυτή είναι η προσφορά, μεγάλο έργο που έχει η Νέα Δημοκρατία όλα τα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κύριος Αργύρης έκανε ειδική αναφορά στις δεσμεύσεις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Γιώργος Παπανδρέου για δίκαιη κοινωνία, πράσινη οικονομία, δίκαιο φορολογικό σύστημα, δημόσια δωρεάν παιδεία και στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Στόχος του κινήματος, σημείωσε ο κύριος Αργύρης, είναι η αναδιανομή του πλούτου σε όλη την κοινωνία και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με βάση το περιβάλλον. Όπως τόνισε, για την Ήπειρο το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το Πασόκ είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η περιοχή έχει το πλεονέκτημα του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον κύριο Αργύρη, το Πασόκ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε αντίθεση με την κυβέρνηση, αφού έχει λύσει τα τελευταία 3,5 χρόνια τα εσωτερικά του προβλήματα και μέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις με την ελληνική κοινωνία έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Εμείς σαν Πασόκ κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε την αυτοκριτική μας, δουλέψαμε 3,5 χρόνια, κοιτάξαμε πρώτα το εσωτερικό μας, ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και σήμερα μπορεί το Πασόκ να είναι σε πλειονεκτική θέση. Για δύο